Αριθμό 81, επίκαιρη ερώτηση στον εξάρτητο βουλευτή Δήτρα Αθήνας, κ. Ανδρουλάκη, προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με την κατάθεση του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης Ανάπτυξης. Θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Τουρνάρας. Κ. Ανδρουλάκη, έχει το λόγο για 2 λεπτά. Ο Υπουργός τέλειωσε την ομιλία του, μιλώντας για το χρόνο. Να όμως, κύριε Υπουργέ, που εσείς αθετήσατε το συμβόλαιο του χρόνου, αθετήσατε τη θεμελιώδη δέσμευσή σας σε αυτή την αίθουσα εδώ και στο δημόσιο λόγο σας, μέχρι το καλοκαίρι να φέρετε το περιόνιμο Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, όταν, προσέξτε κύριε συνάδελφοι, πριν 80 χρόνια, στη μεγάλη κρίση, οι προκάτοχοι του κυρίου Στουρνάρα, ο Βαρβαρέσος, ο Τσουδερός, ακόμα και ο εκ των υστέρων τραγικός Κοριζής, διαπραγματεύονταν με τους πιστωτές, έχοντας Εθνικό Σχέδιο Αναδιάρθρωσης Ελληνικής Οικονομίας, το οποίο τώρα έχει καταντήσει, κύριε Πρόεδρε, ένα είδος ανούσιας ετικέτας πια, για να το λέμε, ή ένας άσος στο μανίκι ενδεχομένως κάποιων συμβούλων του Πρωθυπουργού για ενδεχόμενες εκλογές, ή ένα τεχνοκρατικό κείμενο για να κάνουμε διευθετήσεις όχι στο νέο παραγωγικό πρότυπο που λέτε, κύριε Υπουργέ, αλλά στο παλαιό, για να συνεχίζετε να στηρίζετε το παλαιό status quo επιχειρηματικό και οικονομικό. Αυτό είναι το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, το οποίο το αναθέσατε, ακούμε, στη Μακκίνζη. Με ποια θεσμική υπόσταση Μακκίνζη, ο ΙΟΒΕ και το ΚΕΠΕ? Πώς, πού βασίζεται? Δεν κάνετε μια Εθνική Επιτροπή Προγραμματισμού, όπως συνήθως γινόταν στην ιστορία? Το άλλο, το δεύτερο ερώτημα είναι ότι αντί, κύριε Υπουργέ, να εξαπολύετε διαμέσου του, με τα οκτάστηλα του τίτλου, ρουκέτες επικοινωνιακές για 50χρονο ομόλογο, ή να σπέβδετε με φούρια να απονομοποιείτε προκαταβολικά ένα κούρεμα του χρέους, ας το πούμε έτσι, στη γραμμή του Σόιμπλε, του ορθολογισμού κλπ., θα έπρεπε να έχετε ήδη φάκελο εθνικής διαπραγματευτικής τακτικής, με τα πιθανά σενάρια, τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις, τις διαφοροποιημένες πιθανές αντιδράσεις των εταίρων, οι οποίοι έχουν διαφορετική αντοχή, ανοχή σε διαφορετικά επιτόκια. Δεν σας λέω να κάνετε θεωρία παιγνίων ή μαθηματικά εργαλεία που υπάρχουν σήμερα διαπραγμάτευση, αλλά όπως ξέρετε έχουμε μια δύσκολη διαπραγμάτευση μπροστά και εσείς έχετε επαναπαυθεί στην απόφαση της 27ης 11ου, η οποία είναι ασαφής, διότι εδώ δεν θέλουμε απλώς μια ελάμφρυνση του χρέους. Θέλουμε μια τέτοια μείωση του κόστου εξυπηρέτησης του χρέους που να είναι σε θέση να στηρίξει την ανάπτυξη. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με το σημερινό ονομαστικό επίπεδο του χρέους και το σημερινό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Άρα χρειαζόμαστε κάτι δραστικό για το οποίο πρέπει να προετοιμαστείτε. Κύριε Υπουργέ, έχει το λόγο. 3 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν για την ελάφρυνση του χρέους, κύριε Ανδρουλάκη, είμαι βέβαιος, επειδή διαβάζετε αριθμούς, δέστε λίγο τον προϋπολογισμό, πόσο δίνουμε για τόκους φέτος και πόσα δίναμε πέρυσι και πρόπερσι. 6 δισεκατομμύρια σε σχέση με 12 και 13. Άρα θα ήθελα να διαβάζετε λίγο περισσότερο, πιο προσεκτικά τα νούμερα. Άκουσα βέβαια και με προσοχή τις παρατηρήσεις σας. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να σας πω ότι τόσο το περιεχόμενο των ερωτήσεων που έχετε υποβάλει για το θέμα που ζητάμε σήμερα, όσο και τα λεγόμενά σας, βασίζονται μάλλον σε παραδοχές που είναι λανθασμένες. Υποστηρίξατε ότι η χώρα δεν έχει στρατηγική απέναντι στη διαπραγμάτευση με τις εταίρους μας. Κάνετε λάθος. Παρατηρείτε τα πράγματα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι είχαμε και έχουμε θέσει πολύ συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους, τόσο για τη σχέση με τους εταίρους μας, όσο για τη θεμελίωση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου. Σας θυμίζω ότι είμαι ο πρώτος ίσως που μίλησα ακόμα από το 2008 για την ανάγκη ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος στην ελληνική οικονομία. Καταρχάς, η κυβέρνηση και οι πολιτικές δυνάμεις που τη στηρίζουν λειτουργήσαν με συντεταγμένο και συνεκτικό τρόπο, ώστε η ελληνική οικονομία και η κοινωνία να βγουν από το όξινο περιβάλλον στο οποίο είχαν βρεθεί την περίοδο πρώτων εκλογών του 2012. Το γεγονός ότι έχουμε την πολυτέλεια να συζητάμε αυτή τη στιγμή για ένα μακρόπνοο σχέδιο ανασυγκρότησης οφείλεται ακριβώς στα προσεκτικά βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Και επιτρέψτε μου να γίνω πιο συγκεκριμένος. Αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε ένα σχετικά εμπροστοβαρές πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, το οποίο θα μας επιτρέψει να φτάσουμε νωρίς στα επιθυμητά δημοσιονομικά αποτελέσματα. Αυτή η σωστά ζυγισμένη στρατηγική απόφαση έδωσε το σωστό μήνυμα, τόσο εκτός όσο και εντός της χώρας, ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τις διαθροτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και να σταθεροποιήσει άπαξ και διαπαντός τη θέση μας στην Ευρωζώνη.
Τα λόγια είναι ωραία. Οι πράξεις όμως είναι δύσκολες. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αποδεικνύονται όλα. Όταν κάθεσαι απ' έξω και λες ωραία λόγια, είναι πολύ εύκολο. Στο τραπέζι μέσα, στο Eurogroup όμως, εκεί όταν παίζονται όλα. Παράλληλα, προχωρήσαμε με ταχύτητα και αποφασιστικότητα στη θωράκιση του τραπεζικού συστήματος, αποτρέποντας οποιοδήποτε συστημικό χρηματοοικονομικό κίνδυνο, ακόμη και όταν πάρθηκαν οι μεγάλες αποφάσεις για το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της Κύπρου. Δηλαδή, εξασφαλίσαμε τη δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, που είναι όρος εκ των όνου κάνευ για την ανάσχεση της ύφεσης και την επάνωδο σε βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά. Αυτό ήταν η προϋπόθεση για να έχουμε την πολυτέλεια σήμερα να μιλάμε για νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα είμαστε σήμερα εδώ. Παράλληλα όμως, με τη διαχείριση μιας οριακής οικονομικής κατάστασης, στρέψαμε τις προσπάθειές μας προς το μέλλον. Η κυβέρνηση έχει θέσει πολύ συγκεκριμένους κεντρικούς αναπτυξιακούς στόχους για το μέλλον της χώρας, που θα φέρουν την αύξηση της απασχόλησης και τελικά και του εισοδήματος. Ωστόσο, προκειμένου να οριοθετήσουμε το πού πρέπει να βρίσκεται η ελληνική οικονομία σε μία δεκαετία από σήμερα και να καθορίσουμε τη συνδρομή του κράτους στην πορεία αυτή, χρειαζόμαστε συγκεκριμένα στοιχεία και επιστημονικά εργαλεία. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών μαζί με το Υπουργείο Ανάπτυξης προβήκαμε στην ανάθεση σχετικών μελετών σε ερευνητικά ιδρύματα. Η σύμβαση που υπεγράφει μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών έχει δημοσιευθεί, όπως ορίζει ο νόμος, στη διάβγεια. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 2013, το ΙΟΒΕ, σε εφαρμογή των όρων της σύμβασης, απέστειλε εμπρόθεσμα στο Υπουργείο Οικονομικών ένα πρώτο παραδοτέο, μια ενδιάμεση έκθεση, ενώ η τελική μελέτη, το δεύτερο παραδοτέο, θα πρέπει να γίνει το Δεκέμβριο του 2013. Η μελέτη αυτή αποτελεί μέρος ενός συνολικού πακέτου που εκπονείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και αφορά τη στρατηγική ανάπτυξη της χώρας και αναμένεται, μεταξύ άλλων, να καταγράψει πρώτον τις επιδράσεις του αναπτυξικού υποδείγματος του προηγούμενου, από το 1994 μέχρι το 2007, στην παραγωγική διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Να προσδιορίσει τους κλάδους που μπορούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο την περίοδο 2014-2020 και μετά, με ποσοτικοποίηση των θετικών επενεργειών του στην επάνωδο της εθνικής οικονομίας σε βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά. Να δώσει τέλος έμφαση στις πιθανές δημόσιες πολιτικές που μπορούν να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση, πρωτίστως στο πλαίσιο της 5ης προγραμματικής περίοδου 2014-2020, δηλαδή για το νέο ΕΣΠΑ. Συνεπώς, νομίζω ότι τα περιέλλειψης εθνικού σχεδίου και διαπραγματευτικής πολιτικής θεωρώ ότι είναι μια άδικη κριτική. Κύριε Ανδρουλάκη, έχει το λόγο για θεσμολογία σας. Κύριε Υπουργέ, γιατί δεν κάνετε μια εθνική επιτροπή όπως ήταν παλιά του Αγγελόπουλου, ευρείας βάσης, και να επικουρηθεί από είτε τη Μαγκίνση που έχετε βάλει, είτε το ΚΕΠΕ ή το ΙΟΒΕ, δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Αλλά θα ήθελα να σας αφιερώσω δύο βιβλία που κυκλοφόρησαν για τη Μαγκίνση. Να δείτε, έχει ενδιαφέρον. Το ένα λέγεται «Η Λόρδη της Στρατηγικής» και το άλλο λέγεται «Η Εταιρεία, η Μυστική Επιρροή στην Οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών». Για να μην τους, ας πούμε, βάζετε φωτοστέφανο σε αυτές τις εταιρείες συμβούλων, δεν ξέρετε πόσο κόσμο έχουν καταστρέψει. Και δεν ξέρω γιατί την εμπιστεύεστε τόσο πολύ όταν αφορά το θεμελιώδες στρατηγικό σχέδιο της χώρας. Όσον αφορά το ΙΟΒΕ, ήθελα να σας επιθυμίσω για την επάρκεια του ΙΟΒΕ, κύριε Υπουργέ. Όταν ήσασταν διευθυντής του, παγιδεύσατε τον προηγούμενο πρωθυπουργό, του είπατε ότι η απελευθέρωση των επαγγελμάτων θα φέρει 14-15% του ΑΕΠ, με μια αστεία εξίσωση, την οποία είναι σχολική εντελώς, έτσι που βγήκε το νούμερο αυτό, δεν θέλω να τα συζητήσω. Άρα λοιπόν, δεν μπορείτε να μην έκανα μια σύμβαση με το ΙΟΒΕ, α, έτσι θα φτιαχτεί το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης ανάπτυξης της χώρας, όταν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ένα ρήγμα στο παλαιό status quo, στο παλαιό πρότυπο ανάπτυξης. Αλλά εδώ συνεχίζεται το παλαιό νταραβέρι, διαρκώς. Οι λίγοι πόροι συγκεντρώνονται ξανά κάθε μέρα. Να σας περιγράψω, 2-3 υπουργεία συγκεντρώνονται στα ίδια και στα ίδια χέρια. Για ποιο παραγωγικό πρότυπο μου λέτε? Μία περιγραφή των κλάδων της οικονομίας σαν αυτή την προχειροδουλειά της McKinsey? Αυτό είναι το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης ανάπτυξης? Εθνικό σχέδιο απαιτεί επιλογές κρίσιμες. Αναδόμηση των συμφερόντων της οικονομίας. Μια νέα διάταξη στην οικονομία. Αυτό είναι και προέρχεται και από μαρξιστική, ας πούμε, σκέψη. Αυτό είναι ένα τεχνοκρατικό? Ποιους κλάδους θα βάλουμε τα λεφτά, ενώ τα λεφτά μοιράζονται με τον ταραβέρι 2-3 πολιτικών γραφείων αυτή τη στιγμή μέσα στην Ελλάδα? Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, με την ιδιότητα του Υπουργού καταρχήν,
Ναι, κύριε Πρόεδρε, όπως ξέρετε πολύ καλά, ο κύριος Ανδρουλάκης, είμαι βέβαιος ότι γνωρίζει μία ρίση του Προέδρου ΜΑΟ. Είχε πει ότι τα πλοία δεν διοικούνται από επιτροπές. Εμείς λαμβάνουμε γνώση από τα... Ναι. Αφήστε με να σας απαντήσω. Εμείς χρησιμοποιούμε όλη τη γνώση, την επιστημονική και τελικά αποφασίζουμε. Η έκφραση του αναπτυξιακού προτύπου θα είναι κυρίως το ΕΣΠΑ. Για να κατανοούμε τα χρήματα του ΕΣΠΑ όμως δημιουργικά, πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι οι κλάδοι εκείνοι που έχουν τη μεγαλύτερη προστέμενη αξία, τις μεγαλύτερες συνέργειες στην υπόλοιπη οικονομία και τη μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Διότι ακριβώς το προηγούμενο αναπτυξιακό πρότυπο που έγινε με τις επιτροπές που λέτε εσείς, έτσι, πού οδήγησαν, οδήγησαν σε χρεοκοπήσεις. Παρακαλώ, κύριε Ανδρουλάκη. Εγώ δεν σας φώναξα. Σας άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά. Ακούστε με, θα μιλήσω εγώ τώρα. Δεν είμαι εγώ πολιτικός του παλαιού προτύπου, άλλος είναι. Θα ήθελα... Μη φωνάζετε, ακούστε με, σας παρακαλώ, απαντώ. Παρακαλώ, κύριε, να ολοκληρώσω, κύριε Υπουργός. Σας είπα, δεν προσβάλλω κανέναν, εσείς προσβάλλατε. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσω κάτι στο οποίο σας έχω απαντήσει και στο παρελθόν και το οποίο διαπιστώνω ότι διαρκώς επιμένετε. Λέτε να βάλουμε το σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας σε διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας. Τι είναι αυτό πάλι, από πού και ως πού, για ποιο λόγο? Επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι η κυβέρνηση οφείλει να καταστρώσει ένα μακρόπνο οικονομικό σχέδιο ανεξάρτητα και πέρα από τη διαπραγμάτευση με τους πιστωτές. Άλλο πράγμα αφορά η διαπραγμάτευση με τους πιστωτές και άλλο το μακρόπνο αναπτυξιακό σχέδιο που είναι εθνικό ζήτημα. Δεν είναι ζήτημα διαπραγμάτευση αυτό με τους εταίρους μας. Είναι πολύ κοντόφθαλμη η προσέγγιση που υποστηρίζει ότι πρέπει να ετοιμάσουμε ένα σχέδιο και να το βάλουμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης για τις αποφάσεις που θα πάρθουν για το ελληνικό χρέος. Έτερον εκάτερον, το αναπτυξιακό πρόγραμμα είναι η δική μας δουλειά. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι να βρούμε ένα αναπτυξιακό μοντέλο στο οποίο θα συνενέσουν οι πιστωτές μας. Το ζήτημα είναι να καταλήξουμε σε κάποιους βασικούς άξονες πάνω στην ελληνική οικονομία, οι οποίοι θα τύχουν τις μεγαλύτερες δυνατές συνένεσης και αποδοχής από τους πολιτικούς φορείς, όσο και κυριότερα από τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, οι οποίες θα είναι και οι κύριοι πρωταγωνιστές του νέου αναπτυξιακού προτύπου. Πρέπει να βρούμε όλες εκείνες τις συνέργειες ανάμεσα στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και να τις ενισχύσουμε με σωστά στοχευμένες δημόσιες πολιτικές. Να συνδέσουμε, για παράδειγμα, την ναυτιλία με τα λιμάνια και τις εμπορευματικές μεταφορές, τον τουρισμό με τον πολιτισμό, με την προώθηση εξειδικευμένων αγροτικών προϊόντων, αλλά και με την υγεία, με την αγροτική παραγωγή, αλλά επίσης την αγροτική παραγωγή με τη μεταποίηση. Και όλα αυτά, βέβαια, με το τρίγωνο της γνώσης, δηλαδή το συνδυασμό της παιδείας, της έρευνας και της καινοτομίας. Επιτρέψτε μου να πω κατηγορηματικά ότι όλα αυτά δεν είναι θέματα των πιστωτών μας. Με τίποτα, καθόλου. Είναι θέματα τα οποία εμείς ως Έλληνες πρέπει να πάρουμε βασικές αποφάσεις, τις οποίες στη συνέχεια θα πρέπει να τις μετουσιώσουμε σε συντονισμένη πράξη. Πρέπει να τα αποτυπώσουμε σε υπηρεσιακά σχέδια, συνδεδεμένα με τους προϋπολογισμούς μας, σχέδια τα οποία θα τα αξιολογούμε και θα τα αναπροσαρμόζουμε μέσα από σοβαρές και αξιόπιστες θεσμικές διαδικασίες. Κύριε Ανδρουλάκη, μία από τις πιο οδυνηρές πραγματικότητες της μεταπολίτευσης ήταν το γεγονός ότι δεν καταρτίστηκαν σοβαρά και μακρόπνο αναπτυξιακά σχέδια για την οικονομία και για το κράτος. Δεν είναι τυχαίο ότι το μνημόνιο, αυτό το μνημόνιο που έχουμε, παρόλες τις αδυναμίες του, είναι ίσως το μοναδικό κείμενο πολιτικής, και πρέπει να είμαστε ειλικρινεί σε αυτό, που έθεσε συγκεκριμένους στόχους δεσμευτικούς για το σύνολο του ελληνικού κράτους. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Εσείς προτείνετε να καταρτήσουμε κάτι προς αντικατάστασή του. Εγώ σας λέω ότι αυτό που πρέπει να ετοιμάσουμε πρέπει να είναι κάτι το πολύ πιο μακρόπνο και υπερβατικό. Και σας καλώ να συμβάλλετε κι εσείς με τις καινοτόμες αντιλήψεις και προτάσεις σας σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κι εμείς. Γίνεται γνωστό στο σώμα